Καλησπέρα. Στη γλώσσα μας έχουμε μια πολύ ωραία λέξη για το μυθιστόρημα. Ενώ σε άλλες γλώσσες λέγεται roman, novel κτλ. Σε μας συγκλίνει τα δύο συνθετικά του σε ένα. Μύθος συν ιστορία. Ίσον μυθιστόρημα. Ο μύθος εκπροσωπεί τα πρόσωπα που ζουν μέσα στην ιστορία. Η ιστορία γεννιέται από τα πρόσωπα που τη φτιάχνουν. Και όταν λέμε μύθο, δεν εννοούμε ούτε τη μυθολογία, ούτε το μύθευμα, δηλαδή το ψέμα. Με τη λέξη μύθο εννοούμε την πραγματικότητα μεταπλασμένη σε λόγο. Και την πραγματικότητα είναι οι άνθρωποι που τη φτιάχνουν ή την ανέχονται, ή την ανατρέπουν ή υποφέρουν από αυτήν. Και η ιστορία γίνεται το απόσταγμα της δραστηριότητάς τους. Οπότε, με αυτό το πλέγμα, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος κουβαλά από γεννηστημιού του αυτό το πρόσταγμα. Και ο καλός πεζογράφος είναι εκείνος που πιστά το ακολουθεί. Αυτό συμβαίνει μετά τα δυτικοανατολικά της γης, στο δεύτερο μυθιστόρημα, είναι το πρώτο μυθιστόρημα του κ. Σχολή, στο δεύτερο μυθιστόρημα του συγγραφέα που τιμούμε απόψε με τον ενιγματικό τίτλο «Ακύμαντη». Ξεκινά από το τέλος του εμφυλίου και τελειώνει στο πρόναο της 7χρονης κρίσης. Δηλαδή, γρόσο μόντο καλύπτει μια εξεκονταετία από το 49 έως το 2009, όπου οι συνέπειες του εμφύλιου σπαραγμού δεν τελειώνουν με το τέλος του και η κρίση που έρχεται και όλα την προμηνούν στο βιβλίο δεν έχει ακόμα αρχίσει. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο οριακές χρονιές, 49-2009, η χώρα μας αρχίζει σιγά σιγά να αναστηλώνεται από τα ερείπια που της πληροδότησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά το νέο τραύμα της 7χρονης δικτατορίας των συνταγματαρχών γνωρίζει για πρώτη φορά από την απελευθέρωση του 1821 μια περίοδο 35 χρόνων χωρίς πολέμους και πραξικοπήματα, μια περίοδο ακύμαντης ειρήνης. Και άρα που άθελα μου χρησιμοποίησα τον τίτλο του βιβλίου στο ελληνικό. Ακύμαντη ειρήνη, τι θα πει. Ακύμαντη, τι είναι. Ο τίτλος δεν έχει το άρθρο. Αν έλεγε «Η ακύμαντη» θα ήταν διαφορετικό. Θα υπονοούσε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Χωρίς το άρθρο, σκέτο το ακύμαντη, τι πάνε πει. Ξέρω πως είναι η θάλασσα χωρίς σχηματισμούς. Το αντίθετο, το ακύμαντη, σύμφωνα με το χρηστικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας του Χαραλαμπάκη, που κυκλοφόρησε σε 7 τόμους από το 2010 βήμα, το αντίθετο είναι το τρικυμισμένος, ταραγμένος, κυματώδης. Ως που στη δεύτερη ανάγνωση του βιβλίου πέφτω πάνω στη μοιραία λέξη που μόνο δύο φορές παρουσιάζεται μονολεκτικά στο μυθιστόρημα αυτό των 410 σελίδων. Θα διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα από τον εσωτερικό μονόλογο ενός εκ των πρωταγωνιστών του Λάμβρου που περιέχει αυτή τη λέξη. Λέει ο Λάμβρος, μιλάει ο ίδιος τον εαυτό. Ναι, Λάμβρος Σενέκα, ξεκίνησες με όνειρο να φτάσει ψηλά στην αετοράχη. Μα στο πέταγμα έχασες τα φτερά σου. Έμαθες να ζητάς τα πλούτη. Και μάλιστα όχι πάντα με τις τιμιότερες μεθόδους. Έψαχνες με καμάρι ποιες φίρμες που αναγράφονται στα ρούχα σου. Λες και ήσουν ο βασικός τους μέτοχος. Η Μερσεντές σου έγινε ο Θεός σου. Και το Ρόλεξ ρολόι σου αξία στο χέρι σου. Επίδειξη φθηνής αισθητικής στην έλαστη ομορφιά του νυχτερινού ουρανού. Άλλοι, κάποιοι λίγο γραφικοί, έτρεχαν στους δρόμους να κρατήσουν αναμένες πίθες αξιοπρέπειας
εσύ από εσύ. Ακύμαντος στο περιφραγμένο σιδερένιο κλουβί του εγώ σου. Για ποιους να τρέξω, έλεγες, για τους φθαρμένους πολιτικούς, για τις μάζες που ακούν βανδύ, αντίπα, βύση και πανταζή. Έτσι νόμιζες πως καθάριζες τη συνείδησή σου. Αλλά, φεύ. Όλα όμως ξεκινούν με ένα συγγραφικό έβριμα. Και αυτό είναι όπως αρχίζει το βιβλίο. Είχε δεν είχε προφτάσει το 1949 να διατρέξει την πρώτη ώρα της ζωής του και ακούστηκε το πρώτο τσιριχτό κλάμα. Ο κόλπος της Αθηνάς παρέλυδε στον κάτω Μαχαλά του χωριού το πρώτο αγόρι της βραδιάς. Μισή ώρα αργότερα ο πάνω Μαχαλάς είχε σοφαρίσει, αλλά υστερούσε στα σημεία. Το δικό του νεογέννητο ήταν, εντός εισαγωγικών, δυστυχώς, κορίτσι. Η επόμενη ώρα όμως έφερε τα πάνω κάτω. Δύο νέα λαστάρια είχαν προσθεθεί στον πληθυσμό του χωριού, αλλά αντίστροφα στο γένος. Κορίτσι στο κάτω χωριό και αρσενικό στο πάνω. Τέτοιες ταυτόχρονες γένες δεν είχαν ματαγίνει στο χωριό. Τα ονόματα δόθηκαν αμέσως από τους πανταγάδες που κατά τύχη βρέθηκαν όλοι στο ίδιο μαγαζί αλλά σε τηλεφωνικά τραπέζια. Ο Θεός θα περίμενε αργότερα τη σειρά του για να δω ονοματίσει. 5 κιλά κρασί κέρασε τις σαμπόνες έκαστο στο πονιό για τη βάπτιση ενώπιον του λαού. Με τη σειρά όπως γεννήθηκαν. Μάρκος, Μυρσίνη, Ροδάνθη, Άγιες. Όλοι οι νεοσοί τέκνα του εγώ καιρό. Και έτσι ξεκινά το βιβλίο με 4 εγωκεράκια, όπως τα λέει στο βιβλίο, που γίνονται αχώριστα σφυλάκια των πρώτων 50 χρόνων της ζωής τους και είναι οι πρωταγωνιστές. Αλλά και στους δευτερεύοντες χαρακτήρες, η αναλογία αρσενικού θηλυκού, το 50-50 δηλαδή, δεν αλλάζει. Και αυτό το θεωρώ επίτευγμα του συγγραφέα που εξορίζει με τον τρόπο αυτό την έμφυλη διαμάχη της περιζωγραφίας, όπου πολλές γυναίκες συγγραφείς δεύτερης κατηγορίας παρουσιάζουν τους άνδρες ως σκιές και οι άνδρες της ίδιας δεύτερης κατηγορίας τις γυναίκες ως ερωτικούς μαγνήτες. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να συνοψιστεί ένα μυθιστόρημα. Σχεδόν αδύνατο, το αδικεί όποια περίληψη. Ωστόσο, θα σας δώσω ένα γενικό κάδρο για το πού συμβαίνει. Τα 4 εγωκεράκια ανήκουν σε πολύ φτωχικές οικογένειες, όπως είναι σχεδόν ο κανόνας στα χωριά της εποχής εκείνης και μάλιστα τα ορεινά. Το χωριό που γεννήθηκαν είναι στον Ταΐγετο σε υψόμετρο 650 μέτρα. Έτσι στις αρχές του 50 οι οικογένειές τους παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική. Είναι η κακούργα μετανάστευση που τη δεκαετία αυτή, όπως το λέει σε μια φράση σε κάθε στο βιβλίο του, βρίσκει την έκφρασή της στη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη. Και είναι πραγματικά κακούργα στην περίπτωσή τους, γιατί δεν φτωχούν στην ξενιτιά όπως άλλοι. Αρρώστιες, τραυματισμοί στους χώρους εργασίας κτλ. Και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Όμως τα παιδιά ζήσαν, έστω λίγα χρόνια σε άλλους τόπους, πήραν τη μυρωδιά τους. Είδαν και γνώρισαν πράγματα που δεν θα είχαν μάθει ποτέ στο χωριό. Αν μέναν, ακούσαν και κουτσομάθαν μια ξένη γλώσσα. Με τα λίγα χρήματα που κατάφεραν να βάλουν στην άκρη οι γονείς τους, μπορούν τώρα να σπουδάσουν. Τα 4 εγωκεράκια πήρε το καθένα τους ξεχωριστό δρόμο στη ζωή. Πολλά χρόνια μετά, και αυτό το σάλτο του συγγραφέα, πάνω από το χρόνο είναι απόλυτα πετυχημένο, τα ξαναβρίσκουμε αποκαταστημένα, πετυχημένα το 2003, όταν η χώρα ζει κάτω από την ένταση της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Και εδώ αρχίζει πια κάτι άλλο. Διότι ξεχνία στη φόνη
πυροδοτούν την αστυνομική πλοκή με τη μέθοδο του Dan Brown. Εδώ όμως, στο βιβλίο αυτό, ο κώδικας δεν λέγεται Da Vinci. Εδώ ο κωδικός είναι διαφορετικός. Είναι το 3% της ανθρωπότητας στο σύνολο των 6,5 δισεκατομμυρίων του πλανήτη που λιμένεται το 90% των κατοίκων του. Με ένα 8% που προσφέρουν για αυτόν τον σκοπό τις διαμεσολαβητικές υπηρεσίες τους στον παγκόσμιο μηνόταυρο του Βαρουφάκη. Όχι με όρους οικονομικούς, αλλά με όρους μιας αθέατης και απρόσωπης και γι' αυτό απόλυτα συνωμοτικής εξουσίας. Το βιβλίο από εδώ και πέρα διαβάζεται απνευστή. Τα εγωκεράκια, πάντα διάσπαστα, βοηθούν το ένα το άλλο στις παλινδρομές της ζωής, στον έρωτα, στις τραγωδίες, μας αποκαλύπτουν την κοινωνία στην οποία ζουν, το ρόλο της πολιτικής, τη φούσκα του χρηματιστηρίου τη διετία 99-2000, τη δανεική ευημερία που φέρνει το lifestyle, την αισιοδοξία που ξαναβρίσκει η χώρα με το τύπολο του Euro στην Πορτογαλία και την άψογη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, μαζί όμως με το βαρύτατο τίμημα που έπρεπε να πληρώσει η χώρα για την ασφάλειά τους, καθώς ο διεθνής τύπος μεγένθυνε επίτηδες τον κίνδυνο ενός τρομοκρατικού χτυπήματος για να εισπράξουν οι εταιρείες περισσότερα λεπτά. Και έχω μια προσωπική εμπειρία με αυτό το θέμα που δεν είναι αυτή την ώρα να σας την πω. Όταν κατηγορήθηκα για αρχηγός 17 Νοέμβρη. Ο Σκουρίνης καταπιάστηκε με ένα μεγάλο θέμα. Σε ποια χώρα ζούμε και ποια είναι η αντιστοιχία πολιτών και πολιτικής. Δεν μπήκε ευτυχώς στη μακραίωνη περίοδο της κρίσης. Ίσως το επόμενο μυθιστόρημα του μπει. Σταμάτησε λίγο πριν, τα λεφτά υπάρχουν. Αλλά εκείνο που προσπάθησε και το κατάφερε είναι να γράψει ένα κυκλικό μυθιστόρημα με τη μέθοδο των μυθιστοριογράφων του 19ου αιώνα. Έτσι ώστε μέσα από τους ήρωες και τις ηρωίδες να καταλάβουμε σε ποια εποχή ζήσαμε. Και αν αυτή την εποχή τη ξέρουμε όλοι, σίγουρα δεν θα την ξέρουν οι επόμενες γενιές. Η λογοτεχνία αυτόν τον ρόλο μπορεί να παίξει. Να μαθαίνουμε την ιστορία μέσω αυτής. Ξέρουμε για την εκστρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία μόνο μέσα από το βιβλίο «Πόλεμος και ειρήνη» του Τολστόι. Και το βιβλίο του Σκουρίνη αναπαριστά ως ένα εσόπτρο απόλυτα πιστικά την πρώτη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας. Αλλά όπως λέει ο Λάμπρος στο μονόλογο του που σας διάβασα στην αρχή και με αυτό κλείνω, αλλά φεύγει. Η βεράντα μοναλίθια πως έχει 10 μέτρα φάρδος και 50 μήκος. Την έχω μετατρέψει σε κρεμαστό κήπο της Βαβυλώνας. Αλλά γιατί πρέπει να νιώθω τύψη. Ενοχλώ κανέναν με αυτό. Όχι, δεν αξίζει τον κόπο. Αρκετά έδωσα. Όχι άλλες ενοχές, Λάμπρος Σενέκα. Και το μήνυμα του βιβλίου ποιο μπορεί να είναι, μόνο ένα. Προς Θεού, μη γίνουμε όλοι ακίμαντοι. Αυτά τα λίγα θα σας πω και μπροστά σας να συγχαρώ τον συγγραφέα που σήμερα είχα τη χαρά να τον γνωρίσω.